Να μην ξεχάσω να ευχαριστήσω και εγώ τον Πρόεδρο και την Οργανωτική Επιτροπή για την πολύ τιμητική πρόσκληση να μιλήσω σε αυτή τη στρογγυλή τράπεζα. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν συντομότερος. Κάποια βασικά χαρακτηριστικά του συνδρόμου ευερεθίσεως εντέρου, τα περισσότερα από αυτά υπόθηκαν. Θα προσπαθήσω λίγο έτσι να τα περάσω εν συντομία. Μια χρόνια διαταραχή λοιπόν το σύνδρομο ευερεθίσεως εντέρου του άξονα εγκεφάλου και εντέρου. Το κυρίαρχο σύμπτωμα φυσικά είναι ο επιτροπιάζον κοιλιακό άλγος. 5% περίπου επίπτωση όταν χρησιμοποιούνται τα κριτήρια της ρόμης 4. Καλοήθης πάθηση μεν, αλλά επηρεάζει εξαιρετικά την ποιότητα ζωής των ασθενών. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν μελέτες που να λένε ότι οι ασθενείς δηλώνουν ότι είναι διατεθειμένοι να θυσιάσουν 10 έως και 15 χρόνια από την ζωή τους, από το προσδόκιμο επιβίωσης, προκειμένου να είχαν μια άμεση θεραπεία από την πάθησή τους. Συχνότερο στις γυναίκες και στις νεαρότερες ηλικίες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι και εξαιρετικά συχνό στους άντρες και σε οποιαδήποτε άλλη ηλικία. Η διάγνωση τίθεται βέβαια με τα διαγνωστικά κριτήρια της ρόμης 4. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε και όλες οι κατευθυντήριες οδηγίες το υπογραμμίζουν είναι ότι πρόκειται για μια κλινική στην ουσία διάγνωση όταν δεν υπάρχουν συμπτώματα και σημεία συναγερμού και με περιορισμένη σχετικά χρήση επικουρική διαγνωστικών εξετάσεων. Ακούσαμε για τους 4 υπότυπους του συνδρόμου ευερεθίσεως εντέρου, το ΣΕ με δυσκυλιότητα, το ΣΕ με προεξάρουσα διάρρεια, το μεικτού τύπου και το ακαθόριστου τύπου. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι στην ουσία όλες οι θεραπείες για το σύνδρομο ευερεθίσεως εντέρου στοχεύουν στην αντιμετώπιση του κυρίαρχου ή των κυρίαρχων συμπτωμάτων των ασθενών μας. Και περνάω στις over the counter θεραπείες, ό,τι οι θεραπείες που είναι και το κύριο θέμα της παρουσίασης. Στην ουσία πρόκειται για φαρμακευτικά προϊόντα και με μια λίγο ευρύτερη έννοια του όρου και άλλα σκευάσματα για την προμήθεια των οποίων δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Διατίθεται από τα φαρμακεία και άλλα καταστήματα, κυρίως στο εξωτερικό, και στην ουσία αποτελούν τις θεραπείες πρώτης γραμμής του συνδρόμου ευερεθίσεως εντέρου. Γενικά, οι OTC θεραπείες θεωρούνται συγκριτικά φθηνότερες με τα συνταγογραφούμενα φάρμακα, είναι γενικά ασφαλή όταν ακολουθούνται οδηγίες χρήσης, εξοικονομούν χρόνο και χρήμα στους ασθενείς, επειδή πάνω χάρη δεν χάνουν εργατοώρες προκειμένου να λείψουν από την εργασία τους, να πάνε στο γιατρό, να τους συνταγογραφήσει φάρμακα κλπ. Εξοικονομούνται πόροι από το σύστημα υγείας, γιατί φυσικά δεν εμπλέκεται στην χορήγηση και αποζημίωση τους. Και οι ασθενείς μας αισθάνονται ικανοποιημένοι ότι εμπλέκονται ενεργά σε αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν την υγεία τους. Παρά τα αυτά, υπάρχουν και μειονεκτήματα. Είναι γενικά ασφαλή, αλλά όχι τελείως ακίνδυνα. Μπορεί να υπάρχουν παρενέργειες ή αλληλεπιδράσεις με κάποια άλλα φάρμακα. Υπάρχει πάντα πιθανότητα να έχει γίνει λαθασμένη διάγνωση από τον ασθενή και να μην πάσχει από σύνδρομο ευερεθίσεως εντέρου, αλλά κάτι άλλο. Και η μακροχρόνια χρήση τους από τους ασθενείς χωρίς αποτέλεσμα και χωρίς να αναζητούν ιατρική συμβουλή μπορεί να έχει επιβλαβεί συμβάματα σε αυτούς. Στη διαφάνεια αυτή βλέπουμε τα πλέον συνήθη over-the-counter φάρμακα και άλλα σκευάσματα για τα οποία υπάρχουν δεδομένα αποτελεσματικότητας έστω και λίγα στην αντιμετώπιση του συνδρόμου ευερεθίσεως εντέρου. Και είναι αυτά τα οποία αναφέρονται και εξετάζονται στις διάφορες σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες. Και είναι αυτά βέβαια φυσικά θα αναλύσω περισσότερο στη συνέχεια. Και ξεκινάω με τις φυτικές ίνες. Οι φυτικές ίνες βέβαια είναι πολυμερισμένοι υδατάνθρακες που προέρχονται κυρίως από φαγόσιμα μέρη φυτών. Τα συμπεριέλαβα μάλλον στα over the counter σκευάσματα, γιατί πολλές φορές βρίσκονται σε επεξεργασμένη μορφή χαπιών, κάψουλας ή σκόνης και διατίθεται από φαρμακεία και άλλα καταστήματα. Οι φυτικές ίνες δεν μεταβολίζονται στο λεπτό έντερο, υφίστανται μερική ολική ζύμωση στο παχύ έντερο και παρότι χρησιμοποιούνται κυρίως το σύνδρομο ευερεθίσεως εντέρου με δυσκυλιότητα, η χρήση του δεν περιορίζεται μόνο σε αυτόν τον υπότυπο. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες φυσικά, οι διαλυτές με κύριο εκπρόσωπο το ψήλιο και οι αδιάλυτες με κύριο εκπρόσωπο το πίτουρο σιταριού. Τι γίνεται με την αποτελεσματικότητα των θετικών ινών στο σύνδρομο ευερεθίσεως εντέρου. Πρόσφατη σχετικά με τα ανάλυση περιέλαβε 15 διπλές τυφλές πλασίμπο ελεγχόμενες μελέτες με ένα αριθμό ασθενών περίπου 1.000 και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι αποτελεσματικές σε στατιστικά σημαντικό βαθμό στην αντιδόση των συμπτωμάτων με ένα number needed to treat γύρω στο 11, όπως βλέπουμε στη διαφάνεια. Όταν έγινε μια περαιτέρω ανάλυση, μάλλον εξετάστηκαν ξεχωριστά οι διαλυτές και οι αδιάλυτες φυτικές ίνες, φάνηκε ότι μόνο οι διαλυτές φυτικές ίνες, το ψήλιο στην ουσία, ήταν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση του συνδρόμου ευερεθίσεως εντέρου με ένα number needed to treat γύρω στο 7. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν περισσότερες, σύμφωνα με αυτή τη μετανάλυση, ήταν περισσότερες στην ομάδα των ασθενών που έλαβαν φυτικές ίνες σε σχέση με το πλασίμπο, αλλά αυτή η διαφορά δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Και γενικά οι ανεπιθύμητες αυτές ενέργειες ήταν πολύ ήπιες, όπως ο μετεωρισμός, κοιλιακή διάταση ή αυξημένη αποβολή αερίων. Για το λόγο αυτό, μάλιστα, συνίσταται και η χορήγηση των φυτικών ινών να γίνεται με μια προοδευτική αυξανόμενη δοσολογία. Συμπερασματικά, λοιπόν, μόνο οι διαλυτές φυτικές ίνες φαίνεται να είναι αποτελεσματικές στην αντιμετώπιση του συνδρόμου ευερεθίσεως του εντέρου, ενώ οι αδιάλυτες όχι μόνο δεν είναι αποτελεσματικές, αλλά μπορούν και σε ορισμένες περιπτώσεις να επιδεινώσουν συμπτώματα όπως το μετεωρισμό στους ασθενείς μας.
Και περνάμε στα καθαρτικά, τα πεγκαθαρτικά. Χρησιμοποιούνται πάρα πολύ συχνά από ασθενείς με σύνδρομο ευερεθίσεως του εντέρου και δυσκυλιότητα, παρότι υπάρχουν πολύ λίγες μελέτες στη βιβλιογραφία που να εξετάζουν την αποτελεσματικότητά τους. Μόνο δύο χαμηλής ποιότητας διπλές τυφλές πλασίβο ελεγχόμενες μελέτες υπάρχουν στη βιβλιογραφία, και εξ αυτών μόνο μία πολυκεντρική με 140 ασθενείς και ικανοποιητικό διάστημα θεραπείας. Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε στη διαφάνεια. Σε αυτή τη μελέτη λοιπόν φάνηκε ότι η χορήγηση πεγκαθαρτικού βελτιώνει μεν τον αριθμό των γενώσεων, τη σύσταση των κοπράνων και το straining, το αίσθημα εργόδους αφόδευσης, αλλά δεν φάνηκε να βελτιώνει το κοιλιακό άλγος και το μεριτορισμό στους ασθενείς μας. Η ανεπιθύμητη ενέργεια ήταν διπλάσια στην ομάδα των ασθενών που έλαβαν PEG σε σχέση με το πλασίμπο, και οι συχνότερες από αυτές ήταν το κοιλιακό άλγος, η διάρρεια, η ναυτία και τα αυξημένα αέρια, και μάλιστα φάνηκε να είναι και δοσοεξαρτώμενες. Παρά τα αυτά, δεν πρέπει να μην αναφέρουμε ότι τα PEG καθαρτικά έχουν δειχτεί ότι είναι μακροχρόνια ασφαλή ακόμα και σε ηλικιωμένα άτομα άνω των 70 ετών, χωρίς να προκαλούν διατροφικές ή βιοχημικές διαταραχές. Πάντως, πρέπει συμπερασματικά να τονίσουμε ότι δεν υπάρχουν ακόμα αποδείξεις ότι βελτιώνουν πέρα από τις κενώσεις το κοιλιακό άλγος ή τα global symptoms, τα συνολικά συμπτώματα στο ΣΕΜ με δυσκυλιότητα. Τι γίνεται με τα υπόλοιπα καθαρτικά, είτε αυτά είναι οσμωτικά όπως η λακτουλόζη ή διακριτικά όπως η ψακοδίλη, το πικοθυγικό νάτριο ή ανθρακινώνες όπως η σένα. Σαφώς είναι αποτελεσματικά στην ιδιοπαθή χρόνια δυσκυλιότητα, π.χ. τα διακριτικά καθαρτικά έχουν ένα number indicated to treat γύρω στο 3. Από τις ανεπιθύμητες ενέργειες να αναφέρουμε ότι προκαλούν αέρια, αυξημένα αέρια, κοιλιακά άλγη, διάρρεια. Τα διαιρετικά καθαρτικά σχετίζονται με ταχυφυλαξία και εξάρτηση, δηλαδή ανάγκη για αλλοένα και αυξανόμενες δόσεις προκειμένου να επιτευχθεί αποτέλεσμα. Ενώ τα διαιρετικά καθαρτικά μπορούν να έχουν σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως τη μείωση του ενταγκιακού όγκου, αφυδάτωση, πρόκληση ελεκτρολυτικών διαταραχών, και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν τα χορηγούμε σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια, καρδιακή νόσο ή χρήση διουρητικών. Όλα αυτά χρησιμοποιούνται πολύ συχνά στο σύνδρομο ευερεθίσεως του εντέρου με δυσκυλιότητα, αλλά και εδώ εντυπωσιάζει η απουσία μελετών που να εξετάζουν και να τεκμηριώνουν την αποτελεσματικότητά τους. Και από την δυσκυλότητα περνάμε στη διάρρεια. Τι γίνεται με τα αντιδιαρροϊκά, με κύριο εκπρόσωπο φυσικά τη λοπεραμίδη. Και αυτή χρησιμοποιείται πάρα πολύ συχνά στο σύνδρομο ευερεθίσεως του εντέρου με διάρρεια. Αλλά και εδώ υπάρχουν πολύ λίγες καλές μελέτες που να εξετάζουν την αποτελεσματικότητά τους. Μια πρόσφατη μετανάλυση του 2021 που περιέλαβε 4 RCTs έδειξε ότι η χρήση της λοπεραμίδης δεν βελτιώνει τα global symptoms, τα συνολικά συμπτώματα, τα καθολικά συμπτώματα ή το κοιλιακό άλγος του ασθενής, αλλά βελτιώνει φυσικά την συχνότητα των γενώσεων. Η δοσολογία και ο τρόπος χρήσης της λοπεραμίδης στην ουσία δεν έχουν αποσαφωνιστεί. Πότε, πώς πρέπει να την παίρνουν οι ασθενείς μας. Οι παρενέργειες από μελέτες στη χρόνια διάρρεια έχουν φανεί ότι είναι ο μετεωρισμός, η δυσκυλιότητα, η ναυτία και η ζάλη. Εκεί μπορούμε λίγο να σταματήσουμε είναι να πούμε ότι σε μακροχρόνια χορήγηση και σε μεγάλες δόσεις μπορεί να προκαλέσει παράταση του κιούτα αυτοδιαστήματος, με αποτέλεσμα οι ασθενείς μας να εκτίθενται σε κίνδυνο αρρυθμιολογικών συμβαμάτων, τα οποία μπορεί να είναι και πάρα πολύ σοβαρά. Από τα υπόλοιπα αντιδιαρροϊκά, μόνο μία RCT κατάφερα να εντοπίσω στη βιβλιογραφία με το διοσμεκτήτη. Ασθενείς έλαβαν διοσμεκτήτη 3 φορές την ημέρα ή πλασίμπο για 8 εβδομάδες συνολικά, και από ό,τι φάνηκε από τα αποτελέσματα της μελέτης, υπήρχε βελτίωση στη συνολική εικόνα στις 8 εβδομάδες, όπως αναφερόταν τους ασθενείς, και υπήρχε και βελτίωση του πόνου ή της δυσφορίας και στις 4 εβδομάδες, άρα και στις 8 εβδομάδες από τη χορήγηση του διοσμεκτήτη. Και θα περάσω στα προβιωτικά, στα πρεβιωτικά και στα συμβιωτικά. Ακούσαμε πάρα πολλά από τον καθηγητή στην προηγούμενη παρουσίαση. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος. Όσον αφορά τον ορισμό, ακούσαμε τι είναι προβιωτικό. Προβιωτικό, να θυμίσω ότι είναι ουσίες που χρησιμοποιούνται σαν υπόστρωμα από μικροοργανισμούς του ξενιστή και στην ουσία ωφελούν την υγεία. Τα συμβιωτικά είναι μείγμα προβιωτικών και πρεβιωτικών. Να δούμε τώρα για την αποτελεσματικότητα των προβιωτικών. Πολύ συνοπτικά, ακούσαμε πολλά στην προηγούμενη παρουσίαση. Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα στα συνολικά συμπτώματα ή στο κοιλιακό άλγος, μετανάλυση του 2021, 23 ασθενείς με ένα αριθμό πάνω από 2.000. Όσον αφορά το συνδυασμό διαφόρων προβιωτικών σε ένα σκεύασμα, φάνηκε ότι είναι σε στατιστικά σημαντικό βαθμό αποτελεσματικοί συνδυασμοί στην αντιμετώπιση του κοιλιακού άλγους ή των συνολικών συμπτωμάτων με ένα risk ratio 0,79, παρόλο που υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ετερογένεια στις μελέτες που συμπεριλήφθηκαν σε αυτή τη μετανάλυση. Αν εξετάσουμε τώρα την αποτελεσματικότητα των μεμονωμένων προβιωτικών στα συνολικά συμπτώματα ή στο κοιλιακό άλγος για προβιωτικά που έχουν πάνω από μία τουλάχιστον RCT, πάλι από την ίδια μετανάλυση, βλέπουμε στο δεξιό μέρος της διαφάνειας τα αποτελέσματα. Φάνηκε ότι τα είδη του λακτοβάκυλου, του μπιφιντοβακτέριουμ, της εσερίχια, ήταν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων, σε αντίθεση με τα είδη του σακχαρομάισης, που τουλάχιστον στις 3 μελέτες που περιλήφθηκαν σε αυτή τη μετανάλυση δεν φάνηκε να είναι αποτελεσματικά σε στατιστικά σημαντικό βαθμό. Γενικά,
Φαίνεται ότι υπάρχει ευεργετική δράση των προβιωτικών στο σύνδρομο ευερθής του εντέρου. Υπάρχουν ισχυρά θετικά σήματα. Αλλά παραμένει ακόμα, όπως ακούσαμε και πριν, αδιευκρίνηστο ποιο συνδυασμός ή πιο συγκεκριμένο είδος προβιωτικών και σε ποιον υπότυπο του σύνδρομου ευερθής του εντέρου είναι πραγματικά αποτελεσματικός. Όσο αφορά τις παρενέσεις των προβιωτικών, μετά-ανάλυση με 36 RCTs έδειξε ότι δεν διαφέρουν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό οι παρενέργειες, οι ανεπίθυμες ενέργειες των προβιωτικών σε σχέση με την ομάδα των πλασίμπο. Αν θέλουμε έτσι να δούμε λίγο πιο αναλυτικά αλλά συνοπτικά, έχει αναφερθεί ότι τα προβιωτικά μπορούν να προκαλέσουν μετεωρισμό, αέρια, τα οποία επιστρέφουν προοδευτικά με τη χορήγησή τους, δυσκυλιότητα, αλλεργικές αντιδράσεις. Να σταθούμε λίγο ότι πάρα πολύ σπάνια μπορούν να προκαλέσουν βακτηριεμία, μυκητεμία ή ακόμα και λίμωξη σε βαριά ανοσοκατασταλμένα άτομα. Τα προβιωτικά και τα συμβιωτικά μετανάλυση δεν έδειξε θετικό αποτέλεσμα των περιβιωτικών. Αντίθετα, τα συμβιωτικά φάνηκε να έχουν μια στατιστικά σημαντική μείωση του γλυακού άλγους. Παρά τα αυτά, τα δεδομένα είναι ελάχιστα και δεν ανακτήνεται κάποιο σημαντικό όφελος από τη χρήση τους. Σπασμολυτικά, από τα πλέον χρησιμοποιημένα φάρμακα στο σύνδρομο ευερθής του εντέρου, σημαντικές διαφορές διαθεσιμότητες σε διάφορες χώρες, ετερογενής ομάδα με διαφορετικούς μηχανισμούς δράσης. Όσον αφορά το αποτελεσματικό των σπασμολυτικών σαν κατηγορία φαρμάκων, Cochrane μετανάλυση με 23 RCTs και περιέλαβε 12 σπασμολυτικά, έδειξε ότι ό,τι αφορά τα συνολικά συμπτώματα ήταν αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση του στατιστικά σημαντικό βαθμό με ένα number into treat γύρω στο 5. Αντίστοιχα τα αποτελέσματα και για το κοιλιακό άλγος και όταν χρησιμοποιήθηκαν διάφορα σκορ συμπτωμάτων. Φαίνεται λοιπόν ότι σαν ομάδα ή σαν τάξη φαρμάκων τουλάχιστον είναι αποτελεσματικά. Τι γίνεται όμως με την αποτελεσματικότητά τους ανάλογα με τη βάση την δραστική ουσία. Πιο πρόσφατη μετανάλυση με 26 RCTs, 13 συνολικά σπασμολυτικά είδη σπασμολυτικών συμπεριέλαβε. Φάνηκε και εδώ συνολικά να είναι αποτελεσματικά σαν ομάδα, αλλά όταν ανέλησαν ξεχωριστά το κάθε σπασμολυτικό, είδαν ότι μόνο το τυλόνιουμ, το πιναβέριουμ, η οσκίνη, το σιμετοτρόπιουμ, τη δικλοβερίνη, το ταβερίνη ήταν σε στατιστικά σε σημαντικό βαθμό αποτελεσματικά με ένα number into the treat από 5 έως 2. Αλλά επιθύμητες ενέργειες περισσότερες στην ομάδα των σπασμολυτικών σχέση με το πλασίμπο, σε στατιστικά σημαντικό βαθμό, οι συχνότερες ζάλη, θολή, όραση και ξηροστομία. Γενικά, τα σπασμολυτικά με αντιχολινερική δράση, φυσικά ξέρουμε όλοι ότι πρόκειται να προκαλέσουν θολή όραση, ξηροστομία, ταχυκαρδία, κατακράτηση ούρων κλπ. Και πρέπει να αποφεύγουν τους ασθενείς με γλαύκωμα, υπερτροφία του προστάτη ή υποψία απόφραξη του πεπτικού. Τα υπόλοιπα σπασμολυτικά που δεν έχουν σημαντική αντιχολινερική δράση, η κύρια ανεπιθύμητη ενέργεια ίσως είναι η αντιδράση της υπερευαισθησίας. Και περνάω στο Ελεομέντας, πρόσφατη και εδώ μετανάλυση, 10 RCTs, πάνω από 1.000 άτομα. Τα αποτελέσματα αυτής της μετανάλυσης έδειξαν ότι το Ελεομέντας είναι αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση και των συνολικών συμπτωμάτων με ένα number into του 3 γύρω στο 4 και στην αντιμετώπιση του κοιλιακού άλγους με ένα number into του 3 γύρω στο 7. Όσο αφορά τις ανεπιθύμητες ενέργειες, η ομάδα που έλαβε Ελεομέντας δεν είχε περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες σε σχέση με την ομάδα του πλασίμπου. Και όταν υπήρχαν αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες, ήταν ήπιες με τη συχνότερη τη γαστροφαϊκή παλινδρομική νόσο, ενώ αναφερόταν και δυσπεψία ή αυξημένη αποβολή αερίων. Μετανάλυση δικτύου επίσης έδειξε ότι το Ελεομέντας όσο αφορά τα συνολικά συμπτώματα, το κατέταξε μάλλον το Ελεομέντας όσο αφορά τα συνολικά συμπτώματα πρώτο σε σχέση με τα υπόλοιπα, τους όλους τους παράγοντες που εξετάστηκαν. Και άφησα στο τελευταίο μέρος της παρουσίασής μου το κόστος και θα δείτε για ποιο λόγο το έκανα αυτό. Πολύ συχνή η χρήση των OTC στο σύνδρομο ευερθής του εντέρου, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Πάρα πολλές μελέτες αφορά το άμεσο και το έμεσο ετήσιο κόστος, πόσο κοστίζει δηλαδή στο σύστημα υγείας το σύνδρομο ευερθής του εντέρου, αλλά εκεί που υπάρχει περιέργως ανυπαρξία μελετών ή ελάχιστες ή σχεδόν μηδενικές μελέτες είναι πόσο στοιχίζει στους ασθενείς η αγορά, η προμήθεια των over-the-counter φαρμάκων. Δεν υπάρχουν δεδομένα. Με πολύ δυσκολία κατάφερα να βρω μόλις δύο μελέτες, η μία παλιά το 2007 που έδειξε ότι το μέσο κόστος, που δαπανά ένας ασθενής κάθε 6 μήνες για OTC φάρμακα το ΣΕ είναι γύρω στα $100. Το βλέπουμε συγκριτικά με τις δαπάνες του συστήματος υγείας, είτε σαν νοσηλευόμενος είτε σαν εξωτερικός ασθενής. Και μια τελευταία μελέτη του 2022 από την Αγγλία μπορούμε να δούμε έτσι συγκριτικά, σύγκρινε το κόστος των OTC φαρμάκων για ένα μήνα θεραπείας με τα υπόλοιπα φάρμακα. Αν θέλουμε να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα, είναι ότι φαίνεται ότι τα περισσότερα over-the-counter φάρμακα τουλάχιστον είναι πολύ πιο φθηνά από τα νεότερα φάρμακα, όπως η λουμπιπροστόνη, η λινακλωτίδη, η λουξαδολίνη. Και θα τελειώσω, ελπίζω όσο πιο σύντομα μπόρεσα, παραθέτοντας απλώς μόνο τις συστάσεις των πρόσφατων κατευθύνων διών που αναφέρονται στα over-the-counter σκευάσματα που ανέφερα στην παρουσίασή μου. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.